Πόσο μηνών, πόσες μέρες? Αυτό είναι 10 ημερών. Η Εύελα βγάζει στην κότα κάθε σε 22 μέρες. Αλλά μου έβγαλε μόνο ένα. Μόνο αυτό. Δεν μου έβγαλε άλλο. Ενώ την προηγούμενη φορά μου έβγαλε 7. Και πόση δουλειά είναι όλα αυτά? Κάθε πρωί, κάθε βράδυ? Βέβαια. Πρωί, βράδυ. Και καμιά φορά έρχομαι και μεσημέρι, όταν έχω τίποτα φαγητά που μου έχουν περισσέψει ή από το περιβόλι μου, φύλλα, τους τα φέρνω και τα τρώνε. Έτσι μεγαλώνουν, με πολύ πράσινο, καλαμπόκι και ελεύθερα έξω. Τις κότες, τις μεγάλες, τις αλλάζω για να κάνουν αυγά, τις αφήνω 3 με 4 χρόνια. Μετά κάνω καινούρια και σφάζω τις παλιές. Λένε ότι όταν έχεις χήνα στο ποτέτσι σου, δεν μπαίνει η ζουρίδα. Είναι το ζώο αυτό που τρώει τις κότες. Η ζουρίδα, αν βρει μια μικρή τρυπίτσα και μπορέσει και βάλει το κεφάλι της, μετά γίνεται σαλάστικο και μπαίνει όλο του στο σώμα. Εγώ επειδή πάω και στο παζάρι, το κάνω περισσότερο για το σπίτι μου, αλλά ναι, όταν μου περισσεύουν αυγά, ναι, τα πουλάω. Αλλά δεν έχω πολλές κότες, οπότε είναι λίγα αυτά που δίνω. Τους τα κρεμάω μέσα στο στάβλο και τα τρώνε. Ή χόρτα, ή από τα περιβόλια εδώ βλέπεις, φύλλα. Δηλαδή, 3-4 φορές την ημέρα πρέπει να... Εγώ, επειδή τις έχω σαν κατοικίδια, αλλιώς όχι, δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Εγώ το παρακάνω. Και πόσο χρονών είναι? Η καφέ πρέπει να είναι 9 χρονών. Η άλλη, η άσπρη, είναι παιδί της καφέ και είναι 1 χρονό. Η βάσο μου είναι 3-4. Έχω πρώτο για το γάλα, μετά από το γάλα φτιάχνω ριζόγαλα, φτιάχνω μυζήθρες, φτιάχνω τυρί. Τις κάνουν και τα κατσικάκια, αλλά εμείς έχουμε ένα θέμα, επειδή τα λυπόμαστε μετά, αλλά τα φάμε. Ή τα θηλυκά ή τα χαρίζω για ζωή ή τα δίνω στο χασάπι. Να, εδώ όπως βλέπετε έχει πολλά χόρτα, ας πούμε, αυτά και τα πνίγουν αυτά. Πρέπει τώρα να τα καθαρίσουμε λιγάκι για να φανούν, ας πούμε, και να μην μπαίνουν και τα σαλιγκάρια που τα χαλάνε. Και τραβάμε εδώ αυτά τα χόρτα όλα. Εδώ τα καθαρίζουμε. Έτσι με αυτόν τον τρόπο. Τα τραβάμε. Λοιπόν, εδώ αυτά εδώ τα που είναι τώρα σχεδόν για παραγωγή, το λέμε γούλα. Είναι, βγάζει ένα αυτό εδώ το... Η καρδιά αυτή εδώ, την κόβουμε από εκεί, είναι σχεδόν έτοιμη, δεν αργήσει να είναι. Και αυτή γίνεται, τη βράζουμε. Είναι με πατάτες, με κρεπιδάκι και γίνεται πολύ ωραία. Είναι τα φύλλα με την καρδιά εδώ. Το κόβουμε αυτό, μετά από λίγο ξαναβγαίνει άλλο πάλι. Δεύτερο, τρίτο και τα ξανακόβεις. Δηλαδή κρατάει όλο το χειμώνα, ας πούμε, τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο κρατάει αυτό εδώ. Και είναι όλα αυτά εδώ, είναι αυτό το είδος, η γούλα που λέμε. Είναι παραδοσιακός και κυθεραϊκός σπόρος αυτός, αλλού δεν υπάρχει. Σε άλλα μέρη είναι διαφορετικά που υπάρχει το γουλί που λένε. Αυτό είναι το ξυλάγκουρο. Το καθαρίζουμε. Το πλένουμε να κάνουμε τα κόμματα βέβαια. Το καθαρίζουμε. Το κόβουμε, πετάμε τα σπόρια και το κόβουμε στη σαλάτα ή το τρώμε έτσι. Είναι γλυκό? Όχι πολύ γλυκό, δεν είναι. Είναι σαν αγκούρι. Ναι, σαν αγκούρι, ας το πούμε. Το κόβεις στη σαλάτα σαν αγκούρι. Ναι. Όχι, ναι, και το έχει χαλάσει. Είναι οικολογίδα που την κάνουμε σε πίτες και αυτή κρατάει όλο το χειμώνα, μπορεί να διατηρηθεί. Γίνεται ωραία στο τηγάνι γιατί είναι γλυκό, έχει
Μερικοί βάζουν και λίγη ζάχαρη άμα θέλουν, αν δεν είναι πολύ γλυκό. Πολύ δουλειά. Βέβαια, ναι, έχουν πολλή δουλειά, ναι, βέβαια, όντως. Τα περιβόλια είναι, πρέπει να είναι συνέχεια από πάνω. Σε σύνολο φυτών, για να σου δώσουμε να καταλάβεις, πόσα μπορεί να φυτέψουμε. Βάζουμε πάνω από 10.000 φυτά, ας πούμε. Συνολικά όλα μαζί, βέβαια, που λέμε, παραπάνω από 10.000. Το νερό είναι συνήθως από την ύδρευση? Όχι, όχι, είναι από πηγάδια. Είναι πηγάδια που είναι περίπου στα 7 με 8 μέτρα σε βάθος και αντλούμε από εκεί, με μοτέρ βέβαια και με αντιλίες, ας πούμε, βενζίνης. Έχει πολύ νερό στον Λιβάδι? Ναι, εδώ η περιοχή μας είναι ικανοποιητή για στο νερό. Έχει δηλαδή ποσότητες που χρειαζόμαστε. Εντάξει, πέρυσι που είχαμε λίγες βροχές ήταν λίγο λιγότερο, με πρόπληση μάλλον. Φέτος είχαμε αρκετά νερά, δεν είχαμε πρόβλημα. Ναι, ναι, εδώ έχουμε σπίρι. Αρχίζουν και φυτρώνουν τώρα αυτά εδώ. Να. Αυτό εδώ είναι κουκί, ναι. Όταν μείνουν και ξεραθούν αυτά, τα ανοίγουν μετά στη μέση, καθαρίζουν τη φλίδα απ' έξω και τα κάνουν φάβα. Λοιπόν, εδώ έχουμε σπίρι τώρα, έχουμε σπίρι, σπανάκι στα δύο πρώτα. Έχουμε βάλει ρόκα και έχουμε βάλει και ραπανάκια. Το σπανάκι φυτές παίρνεται από Αύγουστο, από 15 Αύγουστο και μετά σε φυτεύεται και μπορείς να σπέρνεις μέχρι και τον Απρίλιο. Α, ναι, αυτό δεν είπαμε, είναι μαρουλάκι, το οποίο τώρα το φυτέψαμε λίγες μέρες, το οποίο θα είναι σε ένα μήνα με ενάμιση θα είναι έτοιμο. Α, βλέπετε εδώ, έχει το λουλουδάκι, βγαίνει λουλούδι καινούριο, από εδώ θα κάνει μελιτζάνα. Εδώ έχουμε σχεδόν έτοιμη, σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμη και αυτή είναι πιο μικρούλα που θα είναι σε πιο μετά λιγάκι. Αλλά έχουμε και λουλουδάκια παντού που θα δέσουν μελιτζάνες, θα ξαναβγάλουν μελιτζάνα πάλι. Φέτος δεν έχουμε πολλές ελιές γιατί με το χειμώνα έκανε πολύ κρύο το χειμώνα και έβγαλε θάλασσα. Ο αέρας έφερε τη θάλασσα, τη φέρνει, όταν ο βοριάς είναι δυνατός και μας τάκαψε, όπως βλέπετε υπάρχουν ξερά ακόμα εδώ. Και δεν έχουν τόσο πολύ όσο θα έπρεπε, ας πούμε. Έπρεπε να είναι περισσότερες ελιές φέτος. Οι ελιές αυτές είναι για φαγητό. Τις κάνουμε με αλάτι και με ξύδι και γίνονται οι βρόσιμες ελιές που λέμε. Ναι. Φαγόσιμες. Τι ελιά? Αυτή λέγεται καλαμών, λέγεται αυτή η ελιά, έτσι λέγεται. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι μάτσες, είναι ελιές, τις λέμε μάτσες. Πρέπει να μαζευτούν πράσινες, εγώ τις μάζεψα εχθές, τις έχω διαλέξει, τις πιο μεγάλες, τις πιο γερές, να μην έχουν τρυπίτσες. Τις έχω πλύνει ένα χέρι για να φύγει πολύ σκόνη. Και τώρα θα τις κάνουμε τσακιστές. Αν δεν το σπάσω, μπορούμε να τις βάζουμε ολόκληρες. Απλώς ξεπικρίζουν πιο αργά. Και είναι τις ολόκληρες, τις λέμε κολυμπάδες. Κολυμπάνε μέσα στο αλάτι. Το βάζουμε σε νερό και αλάτι, στην άρμη. Οπότε εγώ έχουμε ένα κουβαδάκι με νερό. Εγώ στίβω και λίγο λεμόνι. Ρίχνω και το λεμόνι μέσα για να μην μου μαυρίζουνε, έτσι, και μετά παίρνουμε και μία-μία, εγώ έχω βολευτεί αυτό το σφυράκι. Πρέπει να είναι ελαφρύ, όχι βαρύ, για να μην τις λιώνει, μόνο να τις τσακίζει, τσακιστές, έτοιμη, αυτό, και μετά αυτές στο νεράκι. Και τις αφήνουμε μέχρι να ξεπικρίσουνε, τους βάζουμε μετά λεμόνι κομμένο στη μέση, ολόκληρο, και μάραθο, φύλλα μάραθο. Η κοροναίκη είναι η πιο, που κάνουμε το λάδι μας. Αυτή, και αυτή τη μαζεύεις άμα θέλεις, έχει λάδι, αλλά είναι περισσότερο για φαγητό αυτή εδώ. Δηλαδή εγώ τα έχω τέτοιες, τις κάνω ή έτσι που τις τσακίζω ή τις βάλω ολόκληρες στο αλάτι και κρατάνε περισσότερο. Έχω όλο το χρόνο. Εντάξει, η ζωή έχει γίνει πιο εύκολη, κακά τα ψέματα. Και στο μάζεμα των ελιών και σε όλες τις διαδικασίες και στα περιβόλια, στο θέμα ποτίσματος, είναι πιο εύκολη η ζωή.
έχουμε τα μηχανήματα τώρα. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα να πηγαίνουν στα λιόφυτα. Πήγαιναν με τα γαϊδουράκια. Έτσι. Και κάθε βράδυ φόρτωναν τις ελιές στα γαϊδουράκια. Τα έφεραν στο σπίτι. Και την άλλη μέρα φόρτωναν ξύλα για το τζάκι. Εμείς παλιά στην Παλιόπολη, θυμάμαι, και μέναμε εκεί τα βράδια. Για να μην γυρίζουμε στο σπίτι, επάνω στα φράτσια, επειδή ήταν μακριά, μέναμε και υπήρχε μια σπηλιά και μέναμε εκεί. Σε σπηλιά, δεν λέγεται σπιτάκι? Ήτανε σαν σπιτάκι αυτή η σπηλιά. Ήτανε σαν σπιτάκι. Ήταν πολύ ωραία. Στα αυτιά μου, ακόμα, ακούω τον ήχο από τα τριζόνια, από τη νύχτα, καθώς κοιμόμαστε και ακούγαμε τον ήχο των τριζονιών. Ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Έμενε κόσμος, γιατί μαζεύανε πολλοί κόσμος έτσι ελιές. Και μένανε. Είχανε σπιτάκια, είχανε και μένανε. Και καμιά φορά τα βράδια μαζευόμαστε σε ένα σπιτάκι και μιλούσαμε, κουβεντιάζαμε, δεν είχαμε ούτε τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο. Θυμάμαι όταν είχα πρωτοπαντρευτεί στο Λιβάδι, εδώ κάτω είχαν περιβόλια και έρχονταν και πότιζαν, μαθάτανε 6-7 άτομα, καθένας στο περιβολάκι του. Και τραβούσαν στην αρχή με τον κουβά. Μετά βάλανε μηχανές. Αλλά στην αρχή για κανένα-δύο χρόνια ήταν με τον κουβά. Ήταν το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο. Γιατί δεν υπήρχε ο θόρυβος της μηχανής, ο ένας με τον άλλον κουβέντιαζε. Αφού τελειώσανε το πότισμα, είχε μια πεζούλα και κάθονταν όλοι εκεί και κουβεντιάζανε. Εν τω μεταξύ ήταν μεγάλοι άνθρωποι και ήταν ωραία. Ήταν ωραία.